Τον έφερνε η αστυνομία εδώ για να το προστατεύει μέχρι να δούμε πού θα καταλήξει. Συγγενής του Κρεοπόλη, ο οποίος είναι προσωρινά κρατούμενος για τη δολοφονία του Μπάμπη Κούτσικου, αποκαλύπτει στο επιτόπου ότι η αστυνομία είχε μεταφέρει τον 50χρονο στο χωριό της αδελφής του στα ελληνικά Ετωλό Ακαρνανίας, 17 χιλιόμετρα από το Μεσολόγγι, για να τον προστατέψει. Αυτό συνέβη πριν οι αρχές απαγγείλουν κατηγορίες σε βάρος του Κρεοπόλη, όταν ήταν σε εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του άτυχου νέου και οι υποψίες πολλών είχαν πέσει πάνω στον 50χρονο. Ο συγγενής της οικογένειας του κατηγορούμενου μας είπε ότι στο χωριό οι κάτοικοι έχουν σοκαριστεί μετά την είδηση ότι ο Μάκης συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Όλοι είναι θαστισμένοι, δεν μπορώ να το πω. Η αδερφή του? Η αδερφή του, τι να είναι, η αδερφή του θα είναι. Τι θα είναι, καλά θα είναι αυτή. Στενός συγγενής του κατηγορούμενου από το ίδιο χωριό μας είπε πως ό,τι γνωρίζει για τον Κρεοπόλη και την υπόθεση το έχει καταθέσει στην αστυνομία. Έχω εμπιστοσύνη στην αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Συνεργάζομαι με τις αρχές. Ό,τι ξέρω το ξέρει και η Ελλάς. Ήλθαν αστυνομικοί στο σπίτι μου και τους είπα μερικά πραγματάκια. Όσον αφορά τον κατηγορούμενο, η ελληνική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και η δικαιοσύνη να του επιβάλλει ποινή αν έχει κάνει κάτι. Θεωρείτε ότι άδικα συνελήφθη ο Κρεοπόλης? Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Ο συγγενής του κατηγορούμενου κατηγορεί τα μέσα ενημέρωση για παραπληροφόρηση. Τα κανάλια έχουν πει πολλά ψέματα μέχρι τώρα. Δεν ισχύει ότι ο Μάκης είχε βάλει ενοικιαστήριο, ότι έκανε πολλούς γάμους και ότι σκότωνε ζώα. Την αλήθεια θα τη μάθετε σύντομα.